Καλησπέριζουμε τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Φθιώτιδα, τον κύριο Σακελάρη, να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα, Σακελάρη. Καλησπέρα κύριε Σακελάρη, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι έγινε, πάλι βάζουν βέτο οι δανειστές. Παγώνουν όλα γιατί ο Τσίπρας είπε θα δώσει 617 εκατομμύρια και απαλλαγή για το ΦΠΑ. Ναι. Και για να είμαστε δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι και προς τους πολίτες, εάν η κυβέρνηση δεν μοίραζε τα 617 εκατομμύρια μέσα στο 2016, το είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν πάλι στο βαρέλι χωρίς πάτο του χρέους και όχι στους πολίτες. Για να είμαστε δίκαιοι. Και πρέπει να πούμε ακόμα, ακριβώς πάνω σε αυτό που θέτεται, ότι αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα τα οποία προέκυψαν ως πλεώνασμα από την τσέπη του ελληνικού λαού, από τον πόνο του ελληνικού λαού, και αυτό το πλεώνασμα με βάση και τις δεσμεύσεις του Υπουργού αλλά και τις συμφωνίες που είχαν, που έχουν υπογραφεί, έχει το δικαίωμα η χώρα, η κυβέρνηση να τα διαθέτει στα τμήματα του ελληνικού λαού τα οποία πάσχουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και οι παροχές στους συνταξιούχους, τους μικροσυνταξιούχους που ανακοινώθηκαν και για τα οποία, όπως θα είδατε, ο Πρωθυπουργός μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες που πήγε, είπε ότι να γίνει ονομαστική ψηφοφορία αύριο στην Βουλή για αυτό το πράγμα. Ναι. Έδειξε μια συγκεκριμένη στάση για το ζήτημα αυτό. Ήταν και για τα νησιά όμως. Για το ΦΠΑ στα νησιά. Μήπως η αντίδραση των Ευρωπαίων ήταν περισσότερο για τον ΦΠΑ? Λοιπόν, πρέπει να σας πω επομένως ότι σαν πρώτο μήνυμα που θέλω να στείλω, στο βαθμό που μπορεί να ακουστεί, αλλά εκφράζει μια πολιτική άποψη όμως και πρέπει να τύχει της κατάλληλης προσοχής, είναι το εξής. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, κλείνοντας την επίσκεψή του και σήμερα, στην Ίσυρο, οφείλουν όλοι να σεβαστούν τον ελληνικό λαό που εδώ και 7 χρόνια κάνει μεγάλες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης. Και οφείλουν όλοι, και κυρίως οι δανειστές, συμπληρώνω, να τηρήσουν τη συμφωνία με την Ελλάδα για να κλείσει η αξιολόγηση. Δεν φαίνεται να συγκινούνται όμως, κύριε Σακελάρη. Προσέξτε. Γιατί λένε σαφώς ότι είναι μη συμβατές αυτές οι ενέργειες. Δεν είναι μη συμβατές. Είναι όχι, καθαρό. Λένε, τι λένε οι δανειστές, έτσι. Είναι καθαρό όμως, και αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη εκπομπή που είχα έρθει σε εσάς εδώ, είχα σημειώσει ότι καταφέραμε σε πρώτη φάση, με την πρώτη αξιολόγηση, να μειώσουμε στο 15% του ΑΕΠ το ποσό που θα πήγαινε για την αποπληρωμή των δανείων και το υπόλοιπο να το διαθέτουμε για την ανάπτυξη, για την παροχή βοήθειας σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες και να αρχίσουμε να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο. Άρα, σε μια περίοδο όπου υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια, όχι μόνο στην Ευρώπη και παγκόσμια, δέστε και με την ανησυχία και με την νέα κυβέρνηση που με την ανάδειξη του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, την αναταραχή που έχει προκληθεί, αλλά κυρίως με βάση το γεγονός ότι έχουμε μια Ευρώπη με πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο το Brexit, δεν είναι το δημοψήφισμα στην Ιταλία και η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας, δεν είναι μόνο η παγκόσμια κρίση, είναι και τοπικές κρίσεις. Δέστε τι γίνεται στη Συρία αυτή τη στιγμή και δέστε επίσης και τη στάση της Τουρκίας, αλλά και το Κυπριακό που είναι σε εξέλιξη, και από τον Γενάρη πάμε σε μια συμφωνία. Άρα έχουμε μια γενικευμένη κρίση και εδώ υπάρχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Επειδή διαβάζω πώς μεταφέρουν ειδήσεις από το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γράφουν με πηχιαίους τίτλους από πάνω τα πρακτορία: βόμβα από τον ESM αναστέλει προσωρινά την απόφαση για το ελληνικό χρέος λόγω των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού σε σχέση και με τις συντάξεις και με τον ΦΠΑ. Και από κάτω, στην τελευταία γραμμούλα, λέει με μικρά γράμματα. Απίστευτο όμως, έτσι. Σημειώνεται, λέει, ότι για να τεθούν σε εφαρμογή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφάσισε το Eurogroup για την ελάφρυνση του ελληνικού φορτίου, απαιτείται ούτως ή άλλως επίσημη απόφαση από τις διοικήσεις των EFSF και των ESM. Άρα λοιπόν δεν τη βάζουν την απόφαση στον πάγο, απλά εκκρεμεί η επίσημη ανακοίνωση.
Όπως θέλουν τα λένε. Ναι. Και να βάλω προφανώς, και κάτι ακόμα κύριε Σακελάρη, ναι, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Έχω μπροστά μου ξεκάθαρα τη λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους. Η Ολλανδία... Γιατί μας κουνάνε το χέρι και το δάχτυλο συνέχεια. Η Ολλανδία... Οι Ευρωπαίοι. Η Ολλανδία δεν λείπει. Η Ολλανδία του Γερούν Ντάισελμπλουμ. Η Ολλανδία του Προέδρου του Eurogroup. Παρακαλώ πολύ, είναι τρίτη. Έχω μπροστά μου τη λίστα με τους 10 μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο. Και 5 ευρωπαϊκές, έτσι. Στον κόσμο. Ναι, παρακαλώ, και αφήστε με μισό λεπτάκι, δώστε μου τη δυνατότητα να μπω στην επίσημη σελίδα, διότι αυτά είναι απίστευτα τα οποία συμβαίνουν. Πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, σας διαβάζω. Επίσημη λίστα λοιπόν. Νάτι, έφτασε, πάμε. Βερμούδες, νούμερο 1. Τα νησιά Κέιμαν που όλοι έχουμε γνωστά, ακούσει. Γνωστά. Τις Βερμούδες δεν τις είχαμε ακούσει. Έτσι. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα, την Oxfam. Η Oxfam είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με το μαύρο χρήμα που ταξιδεύει στην υδρόγειο. Νούμερο 1, Βερμούδες. Νούμερο 2, νησιά Κέιμαν. Νούμερο 3, η Ολλανδία του Γερούν Ντάισελμπλουμ. Και για να είμαστε σαφέστατοι σε αυτά που λέμε, τι κάνουν οι φορολογικοί παράδεισοι? Κρύβουν το μαύρο χρήμα, δεν συνεργάζονται με τα κράτη τα οποία ζητούν διευκρινήσεις από το τραπεζικό σύστημα των χωρών και από τις κυβερνήσεις προκειμένου να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. 4. Ελβετία, κυρίες και κύριοι. 5. Σιγκαπούρη. 6. Ιρλανδία. 7. Λουξεμβούργο. Στο 10 και η Κύπρος. Δηλαδή μέσα στους 10 φορολογικούς παραδείσους στην υδρόγειο έχουμε τη μισή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λιδωρούν εμάς. Και μας κουνάνε το δάχτυλο. Και λιδωρούν γιατί εμάς. Γιατί δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί, ναι, δεν μαζεύουμε τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γιατί δεν μειώνουμε το αφορολόγητο. Να μας πει ο κύριος Ντάισελμπλουμ λοιπόν. Γιατί δεν μειώνουμε το αφορολόγητο. Και να μας πει ο κύριος Ντάισελμπλουμ τι κάνει η χώρα του, η Ολλανδία, που δεν συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες για να βρεθούν τα κλεμμένα και τα χρήματα τα οποία κρύβουν οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες μιζάρουν όλο τον κόσμο μέσα από τα τραπεζικά συστήματα. Και μετά φωνάζουν εμάς. Ναι. Να είμαστε οι καλοί μαθητές, γιατί έτσι είμαστε απίθαρτοι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, είναι, αλλά δεν αλλάζει. Εμάς που κρατάμε. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί υπέρ της Ελλάδος όμως αυτό. Και σε μάλιστα, κάθε περίπτωση. Και μάλιστα. Να τονίσω ότι δεν το έχετε χρησιμοποιήσει όμως. Και μάλιστα όταν κρατάμε. Δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ως κυβέρνηση. Να το κρύψετε στα μούτρα δηλαδή. Και μάλιστα. Που τολμάει ο Ντάισελμπλουμ να βγει να μας πει τι θα κάνουμε με τα 617 εκατομμύρια της υπεραπόδοσης της δικής τους λιτότητας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ακόμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης μιας από τις μεγάλες κρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται προσφυγικό και σηκώνει όλο το βάρος και αρνούνται να στείλουν στην Ελλάδα 300 άτομα για να βοηθήσουν στην γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος που σχετίζεται με το άσυλο και όλα τα υπόλοιπα. Αρνούνται να τα στείλουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό, τα οποία πρέπει να σας τα παρουσιάσω. Το θετικό, και το λέω πρώτο, είναι ότι δεν είναι όπως ήμασταν στην πρώτη αξιολόγηση. Είμαστε, είπα πριν, σε μια γενικευμένη κρίση. Έχουμε όμως τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πάντως, και έχουμε... χάνεται συνεχώς δυνάμεις, Σαγκελάνη. Κοιτάξτε. Προφανώς η κυβέρνηση έχει φθορά. Εντάξει. Και η διακυβέρνηση έχει φθορά. Δεν εννοώ στο εσωτερικό. Δεν εννοώ στο εσωτερικό. Εγώ μιλάω για την πρόσφατη, για την σημερινή ανακοίνωση της MRB. Να το πούμε μετά. Εγώ δεν μιλάω για το εσωτερικό, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτή τη στιγμή παίζεται, είναι ο Πρωθυπουργός έξω, υπάρχουν διαδοχικές συναντήσεις, τις οποίες προφανώς τις εγγράφουμε στα θετικά, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Και το κλίμα αυτό έχει να κάνει με το εξής. Ότι πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, να το πούμε έτσι. Το ένα είναι το ζήτημα του υπερταμείου, κάποιων ζητημάτων του υπερταμείου, και το άλλο ήταν αυτό που αφορά την εξοπλισμό.
τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για τα κόκκινα δάνεια. Και έπονταν τα μεσοπρόθεσμα, τα οποία ήταν σε δεύτερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έτσι μας βάζουν αυτά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έχουμε ένα θετικό, ότι υπάρχουν πολλές χώρες και ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα που έχουμε να κλείσουμε, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις που η Κομισιόν είναι σταθερά με εμάς, το ΔΝΤ δεν είναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι, που είναι σίγουρο. Και βέβαια εδώ θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και νομίζω θα το καταφέρουμε να αυτό το στιγμιαίο κλίμα που δημιουργήθηκε και εγγράφεται στα αρνητικά, να μπορέσουμε να το αναστρέψουμε. Κοιτάξτε τώρα το αρνητικό. Θεωρώ βάναυση, προκλητική και αντιευρωπαϊκή ενέργεια αυτή την κίνηση του Σόιμπλε, γιατί με εντολή του Σόιμπλε κινήθηκε όλη η διαδικασία και προκλήθηκαν όλα αυτά που προκλήθηκαν μέχρι σήμερα. Μήπως ψάχνονταν όμως οι Ευρωπαίοι και εμείς τους δώσαμε αφορμή. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Αυτό που δικαιούμαστε, ναι, το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε και πώς το λέω. Το καταλαβαίνω, το συμφωνείτε με αυτό που θα πω, με αυτό που πάω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή το να αποδίδουμε σε αυτούς οι οποίοι υπάσχουν αυτό που είναι περίσσευμα και αν δεν το δώσουμε θα μπει στον πάτο, όπως είπατε, του βαραλιού και θα εξαφανιστεί, είναι ένα τραγικό. Όμως, είναι μια τραγική θέση. Και πρέπει να σας πω, πήρε αυτή την απόφαση, βλέπουμε τους συνταξιούχους αμέσως μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού να διοργανώνουν νέα συλλαλητήρια. Και μιλάω για τους συνταξιούχους. Ναι, κοιτάξτε. Εγώ δεν έμφωμαι τους συνταξιούχους. Δηλαδή, λέω πώς το εισέπραξα. Ναι, δεν έμφωμαι τους συνταξιούχους. Έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν. Και σε ένα βαθμό, εμείς εκτιμούμε, και σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να πω, εκτιμούμε την στήριξη που μπορεί να δώσει μια κινητοποίηση αυτών οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτής της παροχής. Των ψίχουλων, εγώ λέω, ας πούμε, που δίνονται στους συνταξιούχους, αλλά δείχνει και τη στάση της κυβέρνησης. Σας θυμάω ότι το λέτε και έτσι. Πρέπει λοιπόν να δώσουν ένα στίγμα και θα έλεγα ότι αν το στίγμα τους είναι να καυτηριάσουν που θα δώσουν αύριο, είναι να καυτηριάσουν την κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία ευθύνη για τις 11 διαδοχικές μειώσεις, γιατί δεν έκανε καμία τέτοια η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έκοψε και από τις συντάξεις. Αυτό τότε νομίζω ότι θα έχουν άδικο. Δίκιο έχουν όμως να διαμαρτύρονται και να στηρίξουν και την προσπάθεια της κυβέρνησης. Εμείς θα το εκλάβουμε ως στήριξη, όπως και να έχει το πράγμα. Να επιστρέψω στην διαπραγμάτευση. Βάναυση και προκλητική ενέργεια του Σόιμπλε. Ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι. Θέλω να πω όμως το εξής. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν δεδομένη. Και σηματοδοτήθηκε από το να έχουμε ψηφοφορία αύριο, ονομαστική στη Βουλή, για να δούμε τη στάση. Είναι σαν δήμο ψήφισμα, δώσουμε, κύριε Σακελάκη, να στείλουμε ένα μήνυμα εντός και εκτός. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Όχι εντός. Να στείλουμε ένα μήνυμα εκτός. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους, μην νομίζετε ότι δεν περιμέναμε μια όξυνση των διαπραγματεύσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός. Περιμένατε ότι έψαχναν αφορμή. Προχθές ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας διατύπωσε μία άποψη στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε και πάμε σε εκδρομή την Πρωτομαγιά. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μέχρι να τελειώσει και γρήγορα. Γιατί και το και γρήγορα έχει σημασία, γιατί ακούγονται και διάφορα. Για παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι η πρώτη αξιολόγηση ξεκίνησε κάπου τον φθινόπωρο και τέλειωσε Μάη τον επόμενο χρόνο. Προφανώς δεν το θέλουμε, θέλουμε να τα αποφύγουμε, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε και χρόνο και οικονομικά. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, ναι. Πρέπει να ρωτήσω. Λένε πάλι εδώ τα ειδησιογραφικά πρακτορία, πολλά όμως, έτσι, ότι πάμε για το Μάρτι, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Τόσο μακριά θα πάμε? Εμείς θέλουμε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το διατυπώνουμε από την αρχή της διαδικασίας της αξιολόγησης και επιμένουμε σε αυτό. Γιατί θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, προσέξτε, να μπουν μπροστά τα βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα βραχυπρόθεσμα θα λειτουργήσουν και με άλλο τρόπο. Θα λειτουργήσει και τώρα πολύ περισσότερο που άρχισαν να φαίνεται μια κίνηση στη διεθνή αγορά να αυξάνονται τα επιτόκια, θα βοηθηθεί πάρα πολύ η χώρα μας με την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων από το Γενάρη.
και δεν έχουμε καμιά διάθεση να καθυστερήσουμε σε τίποτα. Δεν έχουμε διάθεση όμως να κάνουμε και πίσω στα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διαπραγμάτευση. Μήπως μας προλάβουν εκλογές όμως, κύριε Σακελάρη, για την σημεία ονομαστική ψηφοφορία, το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας άκουσα για λίγο τη σκληρή πριν, στάση των δανειστών. Έτσι? Έχετε δίκιο. Άκουσα λίγο πριν μια ασυνάρτητη παρουσίαση άποψης από τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει εγώ θα ψήφιζα μάλλον, αλλά θα δούμε, αλλά δεν θα ψηφίσω τώρα γιατί θέλει να μας χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας σαν εργαλείο πίεσης. Μακριά από μας η σκέψη αυτή. Εμείς τι θέλουμε να δώσουμε μέσα από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ονομαστική ψηφοφορία. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε αυτό που είπαν τα κόμματα. Γιατί και τα άλλα κόμματα διατύπωσαν σήμερα, χθες και σήμερα, την άποψη ότι μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά θα ψηφίσουμε. Το διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι στάση θα κρατήσει τώρα, το διατύπωσε το ΚΚΕ. Από τον κύριο Λεβέντη άκουσα το περίεργο οι διαπραγματεύσεις να καταργηθούν για να προσληφθούν άνεργοι. Δεν ξέρω άλλο πρόσαλα μέχρι. Τι να πω, ας πούμε, είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι με αυτή μας τη στάση, ως χώρα περήφανη και χώρα που έχουμε το δικαίωμα να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε πράγματα που αποφασίζει ο ελληνικός λαός ή τα στηρίζει ο ελληνικός λαός, να αποδεχόμαστε μια λογική δικτατορικής αντίληψης που λέει εμείς δεν θα σας επιτρέπουμε τίποτα ακόμα και πράγματα που τα έχουμε συμφωνήσει. Γι' αυτό λέω, επιδιώκουμε και θέλουμε οι δανειστές να τηρήσουν τη συμφωνία και να κλείσει η αξιολόγηση. Μήπως πάτε στο μονοπάτι του κυρίου Σαμαρά και εσείς και με αυτά που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι εξωθήθηκε σε εκλογές, κάπως έτσι? Πάντως, ίσως εγώ να θέλω έγινε. Να ενισχύσω αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί το πιστεύω ότι μόλις αρχίζει η παροχολογία. Ναι. Και δεν μπορώ να το εκλάβω έτσι. Τότε να, ήταν έξω το αγορό. Να το βάλω δίπλα-δίπλα με αυτά. Καλά, που αγορές έγινε, δεν ήταν. Δεν ήταν αγορές. Δεν τα βάζω δίπλα-δίπλα. Ήταν και διαφορετικό το timing. Ναι, ναι. Ενώ εσείς το συνδέετε και με τη 13η σύνταξη, την οποία το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Αλλά κυρίως ότι έρχεται σε μια περίοδο γιορτών να τονωθεί η αγορά, να κυκλοφορήσει το χρήμα, να μην εξαφανιστεί το χρήμα τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σας πω, αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή, μιλάω ξανά για τις εκλογές. Όχι. Γιατί δεν... το λένε και οι Ευρωπαίοι. Δεν σημαίνει αυτό. Λένε οι Ευρωπαίοι, μην απειλείτε εσείς οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση με τις εκλογές. Και ρώταγα χθες και τον κύριο Κανέλο που ήταν εδώ, πώς είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι να εγκαλούν συνέχεια την κυβέρνηση για τις εκλογές και να μην εγκαλούν την αντιπολίτευση που συνεχώς τη ζητάει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μήπως πάμε σε εκλογές και δεν όχι. υπάρχει κανένα χαμπάρι που γίνεται εκεί. Όχι, όχι. Η σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η σταθερή θέση της κυβέρνησης και όπως διατυπώθηκε και χθες μέσα στην πολιτική γραμματεία από την ομόφωνη απόφασή της, όχι για αυτό το θέμα, αλλά για όλη τη στάση, την επικρότηση της στάσης της κυβέρνησης στα ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Επανέλαβαν ότι εκλογές. Επαναλήφθηκε ότι οι εκλογές δεν έχουμε στην πρόθεσή μας ούτε και τη διάθεση να κάνουμε. Προσέξτε όμως, θέλω να θέσω δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός, έχει προχωρήσει σε όλα αυτά που συμφώνησε ένα προς ένα. Αύξησε τα έσοδα, εξορθολόγησε τις δαπάνες, προστάτευσε τους αδύναμους με αυτό που κάνει, δημιούργησε πρωτογενή πλεονάσματα και μείωσε και αύξησε τη δυνατότητα των δημοσίων επενδύσεων. Και έγινε αύξηση. Και μείωσε στο βαθμό που δεν ήταν αυτός που θα θέλαμε, αλλά με σταθερά βήματα, τη φοροδιαφυγή. Αυτό έχει ένα άμεσο, είναι μια εγγραφή στα θετικά. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι για να μπορέσει η κυβέρνηση να απομακρύνει οριστικά όλο αυτό όλη αυτή την ομίχλη και να πάμε στο 18 και να κλείσουμε το 18 με την αξιολόγηση για να κλείσει όλη αυτή η παραφιλοσοφία και παραφιλολογία των μνημονίων, η αναποτελεσματικότητα των μνημονίων και η αποδεδειγμένη πια μη βιωσιμότητα του χρέους και να μπούμε σε άλλο δρόμο, για να το κάνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση και να επιστρέψει η οικονομία σε βιώσιμους ρυθμούς, να δουν τα ελληνικογενή να πάρουν μια ανάσα, να αρχίσει η αγορά, όπως είπατε, να κινείται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά τούτες τις μέρες, και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανακάμψουν, χρειάζεται οι εταίροι να κοιτάξουν συλλογικά το συμφέρον της Ευρώπης. Και ας μην κοιτάξουν την Ελλάδα. Και το συμφέρον της Ευρώπης περνάει και μέσα από την διαδικασία της Ελλάδας. Κύριε Σακελάρη, καλό βράδυ, να είστε καλά.